Σήμερα θέλω να δούμε μαζί τη διανομή Solus. Λοιπόν, η διανομή Solus δεν βασίζεται στο Ubuntu, δεν βασίζεται στο Red Hat, δεν βασίζεται στο SUSE και δεν βασίζεται στο Arch και δεν βασίζεται σε καμία άλλη παλαιότερη και πιο δημοφιλή έκδοση Linux. Είναι μια διανομή που είναι σχετικά καινούρια και έχει δικό της ανεξάρτητο σύστημα πακέτων, το EOPKG. Είναι λίγο δύσκολο κανείς να το προφέρει, αλλά θα δούμε αργότερα τη χρήση του. Και έρχεται με ένα περιβάλλον που λέγεται Budgie, είναι αυτό που βλέπουμε εδώ. Είναι περιβάλλον εργασίας που μοιάζει αρκετά στο στυλ με το GNOME. Οι περισσότερες εφαρμογές που χρησιμοποιεί είναι από το GNOME, αλλά στην εμφάνιση θυμίζει KDE, θυμίζει XFCE, θυμίζει ακόμα και Windows. Θέλω να πω ότι στην εμφάνιση είναι κάτι διαφορετικό από το GNOME. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για το Budgie λίγο αργότερα. Τώρα, καταρχήν, να δούμε λίγο αυτή η διανομή, λίγο την ιστορία της. Λοιπόν, όπως σας είπα, είναι σχετικά πρόσφατη. Έχει δεχτεί πάρα πολύ καλές κριτικές. Τελευταία έκδοση του 2019 ήταν το Solus 4 Fortitude, το οποίο εγώ το εγκατέστησα σε αυτόν εδώ τον υπολογιστή, όχι σε Virtual Drive, αλλά κανονικά. Όταν έκανα αναβάθμιση στον υπολογιστή αυτόν, κάποια στιγμή το φθινόπωρο, αποφάσισα αντί να βάλω Arch, όπως βάζω συνήθως, να βάλω κάτι πιο ελαφρύ, το Solus. Όταν λέω πιο ελαφρύ, εννοώ πιο εύκολο στην εγκατάσταση, γιατί βαριόμουν να σας πω την αλήθεια να περάσω τη διαδικασία της εγκατάστασης του Arch. Λοιπόν, και έβαλα Solus. Το είχα περίπου ένα μήνα το Solus. Στην αρχή η εικόνα και η εντύπωση είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Το είχα δοκιμάσει σε ένα Virtual Drive παλαιότερα και είχα μείνει πολύ ευχαριστημένος. Όμως αργότερα παρατήρησα κάποια προβλήματα, κυρίως το γεγονός ότι κολλούσε η επιφάνεια εργασίας κατά τη διάρκεια εφαρμογών, όπως είναι για παράδειγμα το PowerPoint, το LibreOffice Impress, ή κολλούσε για παράδειγμα την ώρα που έβλεπα ταινία ή που έκανα full screen σε κάποια πράγματα. Έγραψα στο forum, έψαξα πάρα πολύ και δεν βρήκα σχεδόν καμία πληροφορία για αυτό το πρόβλημα. Έγραψα στο forum και η απάντηση από το forum ήταν ότι φταίει ο kernel. Γύρισα πίσω σε τον kernel LTS, ο οποίος ήταν αρκετά παλιό, ήταν 4.09. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν λύθηκε με αυτό. Άλλαξα γραφικό περιβάλλον, έφυγα από το Budgie για να δω ένα πρόβλημα του Budgie. Πήγα στο Mate, το οποίο Mate είναι ένα από τα πιο απλά περιβάλλοντα, γραφικά περιβάλλοντα που υπάρχουν για Linux. Και εκεί όμως το πρόβλημα συνεχίστηκε και έτσι αποφάσισα να φύγω από το Solus κάποια στιγμή και ξαναγύρισα στο Arch, το οποίο φυσικά εννοείται ότι δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Είναι όμως το Solus πραγματικά προβληματικό? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, γιατί δεν αποκλείεται να φταίει ο συγκεκριμένος υπολογιστής που έχω. Έχω ένα Dell Inspiron και να μην φταίει το Solus. Δηλαδή κάποιο θέμα ασυμβατότητας. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι επειδή το Solus, όπως σας είπα, είναι καινούριο, πιθανόν να μην δουλεύουν τα πάντα σε όλες τις εκδόσεις κανονικά. Επίσης, δεν δουλεύαν τόσο καλά τα πράγματα στο VirtualBox γενικά. Και παρόλο που αυτή τη διανομή, αυτή τη στιγμή, το Solus 4, το έχω κατεβάσει για να σας το δείξω, δεν αποφάσισα να κάνω αυτή την κίνηση, διότι δεν δούλευε τόσο καλά στο VirtualBox, τουλάχιστον σε αυτό το συγκεκριμένο υπολογιστή που δουλεύω τώρα, που είναι πάλι αυτός ο Dell Inspiron, ο laptop. Λοιπόν, ο λόγος που αποφάσισα τελικά να κάνω αυτήν εδώ την εγγραφή είναι ότι σήμερα το πρωί είδα την είδηση στο ίντερνετ ότι αυτή τη στιγμή το Solus 4 έβγαλε μια νέα εκδοση στο Solus 4.1, όπου διόρθωσε λάθη του παρελθόντος. Και επίσης αναβάθμισε πολύ τα πακέτα. Υπάρχουν δύο επιλογές για να εγκαταστήσει κανείς το Solus 4.1. Ή να κατεβάσει το καινούριο ISO, ή να κάνει απλό update αν έχει ήδη εγκατεστημένο το Solus 4.0. Εγώ έκανα απλό ένα απλό update και πάμε μαζί να δούμε τι ακριβώς έγινε. Ας ανοίξουμε όμως το Firefox καταρχήν, να δούμε λίγο τα νέα για το Solus 4.1, ποια είναι ακριβώς. Λοιπόν, έρχεται το Solus 4.1, λοιπόν. Ανακοινώνει εδώ η ομάδα. Αυτό είναι το site του Solus, γενικά το οποίο έχει και το blog, που είναι πολύ χρήσιμο, το forum, κάποιες πληροφορίες, help center και αρκετές οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του Solus. Είπαμε ξανά ότι είναι ένα καινούριο project, δεν έχει τόσο μεγάλη κοινότητα όσο έχει για παράδειγμα το Ubuntu ή το Arch.
Όμως έχει μπει πολύ δυνατά στο χώρο και ήδη έχει κερδίσει πάρα πολύ τις καρδιές των, των χρηστών Linux και είναι πολύ ψηλά στη λίστα του DistroWatch. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια καινούργια wallpaper που προτείνουν για τις διάφορες εκδόσεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε, για παράδειγμα, μας λέει ότι έχουμε ανανεώσει όλες τις τελευταίες εκδόσεις. Για να δούμε, λέει Firefox 7202, πού είμαστε εμείς εδώ. Ναι, είμαστε όντως στο 7202. Άρα έχουμε, η αναβάθμιση όντως λειτουργήσε. Λοιπόν, πριν προχωρήσω να σας πω τι είναι καινούριο στο Solus 4.1 σχέση με το 4.0, να σας πω λίγο τι είναι, πώς δουλεύει ακριβώς το Solus όσον αφορά τις αναβαθμίσεις. Το Solus είναι rolling release, είναι δηλαδή κυλιόμενη έκδοση. Δεν έχει εκδόσεις σταθερές, τις οποίες πρέπει κάθεται και λίγο να ανανεώνει ο χρήστης. Είναι στο μοντέλο δηλαδή που είναι το Arch. Όμως δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο άμεσες οι αναβαθμίσεις όπως είναι αυτές στο Arch. Δηλαδή, το Arch, για παράδειγμα, μόλις βγει μια καινούργια έκδοση οποιοδήποτε πακέτου, καταφθάνει αμέσως στα repositories. Εδώ τα repositories ανανεώνονται κάθε Παρασκευή. Άρα, λοιπόν, το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης είναι κάθε Σάββατο πρωί ή κάθε Παρασκευή απόγευμα να κάνει update. Επίσης, τα update γίνονται με γραφικό περιβάλλον, από το Budgie τουλάχιστον, και από το GNOME που έχω δοκιμάσει και από το Mate, με γραφικό περιβάλλον. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει έτσι μεγάλη ανάγκη να μπει κάποιος στο τερματικό και να δουλέψει εκεί. Το έχω δοκιμάσει στο τερματικό, δουλεύει πιο άμεσα κατά τη γνώμη μου, αλλά όπως είπαμε, ας μείνουμε λίγο καταρχήν στο γραφικό περιβάλλον να το δούμε αυτό σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι. Α, να πούμε και κάτι άλλο. Ότι το Solus έρχεται σε τρεις εκδόσεις. Η κανονική του default έκδοση είναι με το περιβάλλον εργασίας Budgie. Έχει όμως και μια έκδοση για GNOME, την οποία έχω δοκιμάσει και αυτή, και μια έκδοση Mate επίσης την έχω δοκιμάσει. Από τις τρεις μου άρεσε περισσότερο το Mate, αλλά η αλήθεια είναι ότι το σήμα κατά τεθέν του Solus είναι το Budgie. Δηλαδή, άμα κάποιος θέλει να οπωσδήποτε να βλέπει το Mate, ας πάει στο Ubuntu Mate ή ας πάει στο Arch Mate ή δεν ξέρω πού. Αλλά ή στο Manjaro Mate, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Αν βάλει κάποιος Solus, καλό είναι να πάει στο Budgie, γιατί αυτή είναι η διαφορά απέναντι στις άλλες διανομές. Επίσης, το Solus έρχεται από αυτή την έκδοση εδώ, την 4.1, έρχεται και με KD, με Plasma. Εδώ έχει κάποια screenshot πολύ ωραία. Αυτό είναι το περιβάλλον Budgie το καινούριο. Θα το δούμε τώρα πώς είναι, γιατί αυτό που έχουμε τώρα είναι το Budgie και εμείς εδώ. Λέει διάφορες αλλαγές που έχουν γίνει. Τώρα δεν θα τα περάσουμε με λεπτομέρεια. Αυτό είναι το GNOME. Βλέπετε εδώ έχει αριστερά το πάνελ, το κλασικό που υπάρχει στο GNOME, αλλά με τα εικονίδια που υπάρχουν και στο Budgie. Είναι διαφορετικά δηλαδή από τα εικονίδια του Ubuntu που έχουμε συνηθίσει. Εδώ είναι το Mate. Με το κλασικό μενού Mate. Το κλασικό μενού του Mate είναι συνήθως επάνω. Τώρα αυτό το έχει κάτω εδώ για να μοιάζει περισσότερο με το Budgie. Πάρα πολύ όμορφο και απλό. Και βέβαια ο καινούριος παίκτης τώρα εδώ είναι το KDE, αυτό που βλέπετε εδώ, το Plasma. Δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν ξέρω αν θα το δοκιμάσω σύντομα. Πάντως, φαίνεται πολύ όμορφο και λειτουργικό, όπως έτσι είναι το KDE με κλασικό περιβάλλον. Λοιπόν, αρκετά όμως με την περιήγηση, ας πάμε λίγο να δούμε το πραγματική εγκατάσταση εδώ που έχουμε, τουλάχιστον στην εικονική μηχανή. Αυτό είναι το wallpaper του Solus 4.0. Θα ήθελα να περάσω, να αλλάξω wallpaper και να πάω στο Solus, σε αυτό που χρησιμοποίησε το 4.1, που είναι αυτό εδώ, το default δηλαδή. Οπότε αλλάζουμε εδώ το background. Λοιπόν, να το βρω μονάχα που είναι. Να το. Οπότε αλλάζουμε τελείως το background και πάμε στο 4.0. Λοιπόν, παρατηρώ μία διστακτικότητα στην κίνηση των παραθύρων που δεν αποκλείεται να οφείλεται στο VirtualBox, όπως είχαμε το πρόβλημα και με το KDE. Λοιπόν, εδώ βέβαια το μενού φαίνεται ότι εμφανίζεται πολύ γρήγορα. Πάμε λίγο να δούμε το Software Center. Και αυτό λειτουργεί πολύ γρήγορα. Γενικά, το Budgie σαν περιβάλλον εργασίας
θεωρείται μια καλύτερη έκδοση του GNOME. Δηλαδή το badge είναι μεν κάτι ανεξάρτητο, αλλά έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία στο GNOME, του GNOME. Άμα δείτε δηλαδή τα settings πώς είναι, τα δούμε αργότερα, μοιάζουν πάρα πολύ με τα settings του GNOME και επίσης χρησιμοποιεί και παρόμοιο λογισμικό αρκετές φορές με το GNOME. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι διαφορετικό και συνεχώς εξελίσσεται και θα μιλήσουμε αργότερα για τον Budget, γιατί το έχω καταστήσει και σε Arch, οπότε μπορούμε να το δούμε εκτός VirtualBox, να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Λοιπόν, ας δούμε λίγο και όμως το σύστημα εδώ. Λοιπόν, εδώ μπορεί κάποιος να τσεκάρει για updates, μόλις έκανα update για να ανεβάσω την καινούργια έκδοση. Ωραία, εδώ βλέπετε υπάρχουν κατηγορίες πολύ βολικές, μπορεί κάποιος να διαλέξει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, πάμε στο System Software, πάμε να δούμε Kernel Drivers. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε τον driver LTS, αυτή τη στιγμή τρέχει ο current. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε το LTS, μας πάει κάποιες εκδόσεις πίσω, αλλά είναι πιο σταθερός και πιο δοκιμασμένος. Έκλεισα δυστυχώς το software center για να το ανοίξουμε πάλι. Ας πάμε λίγα και να δούμε, για παράδειγμα, Multimedia and Graphics. Ας πάμε να δούμε τι γίνεται με τα video software, τι είναι εγκατεστημένο. Έτσι, μπορούμε να εγκαταστήσουμε εδώ κάποια πράγματα. Ας κατεβάσουμε το GNOME MPV, αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο. Όχι, είναι ήδη εγκατεστημένο. Ας ψάξουμε λίγο κάποια πράγματα, να δούμε τι υπάρχει. Εντάξει, το VLC που το ψάχνω, γιατί είναι ένα πολύ στάνταρ πακέτο που υπάρχει σε όλες τις εκδόσεις. Το έχει σαν open source, έχει και το devel. Ας κατεβάσουμε το development. Που, αυτό πήγε πολύ γρήγορα πραγματικά. Και τώρα λογικά στο μενού πρέπει να έχει εμφανιστεί, αν πάμε στα στα sound and video, VLC Media Player. Μάλιστα. Και αυτό είναι ο VLC Media Player στην development έκδοση. Πάρα πολύ ωραία. Άρα το software center είναι μια χαρά. Τώρα, για τη διαχείριση των αρχείων έχουμε το... Πρέπει λογικά αυτό να είναι το Nautilus. Κάπου λίγο να δούμε πού είναι τα settings. Μας παιδεύει λίγο αυτή εδώ η ιστορία που δεν βάζουν το μενού κανονικά. Εδώ αλλάζει η μορφή και βλέπετε έχουμε λίστα αντί για... η εικονίδα είναι σίγουρα ο ναυτίλος, γιατί αυτό είναι το στυλ του ναυτίλου. Πάμε στο About. Είναι το files του GNOME που είναι ο ναυτίλος. Είναι 3.26.4, μάλιστα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το theme που υπάρχει, αυτό το dark. Τα εικονίδια είναι papyrus και το theme είναι το δικό του, του Budgie. Υποτίθεται ότι η καινούργια έκδοση Budgie έχει και δικό της setup. Πολύ καλύτερο από αυτό που υπήρχε πριν, γιατί πριν είχε του GNOME. Θα το δούμε τώρα αργότερα, αν υπάρχουν αυτή η δυνατότητα. Ωραία, κλείνουμε εδώ. Το Firefox το είδαμε. Εδώ είναι ο GNOME Media Player. Ανοίξαμε πριν το VLC, τώρα ανοίγουμε το Media Player αυτό. Το κλασικό. Βλέπετε ότι είναι πολλά το GNOME. Εδώ είναι το Rhythmbox για μουσική. Λοιπόν, το μενού. Για να δούμε λίγα και από τα accessories τώρα. Υπάρχει το Calculator, το File Text Editor. Λογικά πρέπει να είναι το Gedit, το Gedit, δηλαδή GNOME Edit. Για να δούμε λίγο πού είναι τώρα τα About Text Editor. Είναι το Gedit όντως, με το πολύ χαρακτηριστικό μεγάλο μέτωπο που έχουν πάνω στα παράθυρα οι εφαρμογές GNOME. Όπως σου κάνω, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, αλλά αυτό είναι θέμα γούστου. Μπορεί να αλλάξει αυτό εύκολα στα tweaks. Ωραία. Λοιπόν, αυτά με τα accessories. Πάμε στα graphics. Δεν έχει πάρα πολλά εδώ. Δεν έχει το GIMP, για παράδειγμα. Φέρω κάποιος να το καταστήσει. Thunderbird, Transmission, μια χαρά. Το Office, το LibreOffice, η πολύ βασική του έκδοση. Δεν χρειάζεται κάποιος πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό. Αυτά τα τρία δηλαδή. Το εφαρμογή δηλαδή κειμένου, εφαρμογή spreadsheet και εφαρμογή παρουσιάσεων. Sound and video το είδαμε. System settings. Πάμε να δούμε, για παράδειγμα, τα shortcuts είναι ακριβώς όπως είναι στο GNOME. Μπορεί κάποιος εδώ να ορίσει κάποια πλήκτρα με τα οποία μπορεί να ξεκινήσει προγράμματα. Αυτά λοιπόν είναι τα settings του GNOME, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα.
να υπάρχουν όντως για τον Budgie ξεχωριστά settings. Δεν βλέπω κάτι εδώ. Ίσως να είναι εδώ στα System Tools. Να το, Budgie. Αυτά είναι καινούρια, δεν υπήρχαν πριν. Α, πολύ ωραία. Βλέπετε ότι το, για παράδειγμα το θέμα είναι το Plata Noir. Μπορεί κάποιος να το αλλάξει, εγώ δεν το αλλάζω, μου αρέσει. Papyrus εικόνες, Breeze Cursors, Cursors. Και το Breeze πρέπει να είναι καινούριο, δεν πρέπει να υπήρχε πριν. Αν θέλουμε desktop icons ή όχι, εγώ προσωπικά δεν θέλω, αλλά από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κανένα. Τα fonts, τι μπορεί κάποιος να βάλει. Και μπορεί κάποιος λοιπόν να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Το Raven είναι, θα το δούμε πριν, θα το δούμε στη συνέχεια, είναι ένα μενού που βγαίνει στα δεξιά, είναι χαρακτηριστικό για τον Budgie. Τα Windows, τι θέλουμε να βάλουμε, πώς να συμπεριφέρω τα παράθυρα. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Παλιά έπρεπε κάποιος να πάει στα Gnome του X και να παίζει και αν είναι συμβατά ή όχι να δει με τον Budgie και διάφορα. Τώρα όλα αυτά είναι έτοιμα. Μάλιστα, είμαι πολύ έτσι, ευχαριστημένος από τις αλλαγές που έχουν γίνει. Το AutoStart ξεκινάει, εδώ μπορούμε, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει τον Dropbox ή το... ή ξέρω εγώ το Compton ή κάποιες εικόνες και όλα αυτά μπορεί να τα βάλει εδώ. Ωραία, utilities, screenshot, image viewer, ποια image viewer έχουμε, about, ο image viewer του GNOME. Πάρα πολύ ωραία, όλα είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, για την ώρα φαίνεται το desktop ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά, ακόμα και σε virtual machine. Ακόμα και στην εικονική δηλαδή μηχανή που το έχω βάλει. Το επιφάνεια εργασίας φαίνεται να ανταποκρίνεται πολύ καλά, τα εικονίδα να ανταποκρίνεται πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ έχουμε πληροφορίες για το ίντερνετ. Εδώ έχουμε για το ειδοποιήσεις. Εδώ είναι του ήχου. Εδώ είναι το να μπορεί κάποιος να αλλάξει χρήστη ή να φύγει από το σύστημα κτλ. Εδώ είναι το ρολόι και υπάρχει και ένα ημερολόγιο. Αχα. Είναι λίγο μεγάλο, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το μειώσει λίγο, μπορεί να γίνει και σε επίπεδο εβδομάδας, μήνα κλπ. Πολύ όμορφο. Και εδώ είναι αυτό εδώ το μενού που βγαίνει στην άκρη, που έχει ένα ακόμα πιο ωραίο ημερολόγιο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει και το προηγούμενο ημερολόγιο. Μπορεί κάποιος εδώ να χρησιμοποιήσει κάποια settings, τον ήχο, όλα αυτά είναι στο πλάι, είναι πολύ βολικό, μου θυμίζει KDE αυτό εδώ η μαγιά, είναι πολύ ωραίο, θυμίζει επίσης και Windows, αν κάποιοι έχουν νοσταλγία για τα Windows 10. Πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, τώρα για να δούμε αν το Budgie έχει τα προβλήματα που είχε όσο το δούλευα εγώ το 4.0 ή αν έχει βελτιωθεί, θα πρέπει να το βάλω σε μια κανονική εγκατάσταση, σε ένα πραγματικό υπολογιστή και να το χρησιμοποιήσω κανένα δύο εβδομάδες. Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό, γιατί δεν έχω χώρο αυτή τη στιγμή, δεν έχω και τόσους πολλούς υπολογιστές. Όμως θα κρατήσω αυτή την εικονική μηχανή και θα ανανεώνω κάθε εβδομάδα το σύστημα. Θα προσπαθήσω να δημιουργήσω κάποιες παρουσιάσεις και να δω αν μπορούν να γίνουν παρουσιάσεις ή να τρέξω ταινίες. Και άμα δω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα σας το αναφέρω σε λίγο καιρό από τώρα. Αυτά λοιπόν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να δούμε εδώ πάνω στο Budgie. Αυτά λοιπόν. Γεια σας.